Κύριε Ζαπρίδη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας καλέσαμε διότι έχουμε το εδώ με τον Γιάννη το Στρίκο και συμμεριζόμενοι και την αγωνία πολλών κατοίκων της περιοχής με οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας. Τελικά εκεί στο κλειδί, τι ακριβώς έχουν σαν στόχο να φτιάξουν? Κλειστό κέντρο, ανοιχτό κέντρο ή μη κλειστό κέντρο? Τι ακριβώς, τι βλέπετε εσείς που είστε εκεί? Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Έτσι. Έχουμε 4 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που εμείς δεν θέλουμε ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή δομή στο Δήμο Συνδίκης, έτσι. Μάλιστα. 4 φορές έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Πριν κάνα μήνες, 4-5 Μαρτίου, χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτε, ήρθαν να κάνουν την κλειστή δομή στη Ροδόπολη. Στο στρατόπεδο της Ροδόπολης Βασιλιάδη. Μπράβο. Υπήρχαν αντιδράσεις πολλές. Ήρθε ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Μέσα στο γραφείο μου εκεί στο Δημαρχείο στη Ροδόπολη μας είπε ότι η δομή θα είναι κλειστή και αν για ένα μήνα και αν ανοίξει η δομή με περιφράξεις ΝΑΤΟ και αν ανοίξει κρεμάστε με στην πλατεία της Ροδόπολης, αν ανοίξει η δομή. Αφού είδε το μέρος ότι είναι η δομή μέσα στο χωριό, είναι δίπλα το σχολείο, το γήπεδο, η βεράντα του σπιτιού, να φανταστείτε ένα μέτρο από το στρατόπεδο είναι. Μάλιστα. Άλλαξα γνώμη και πήγε στη Βηρώνια και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις και τελικά κατέληξαν να γίνει δομή στο κλειδί. Εκεί στο, είναι 5 χιλιόμετρα από το χωριό Προμαχώνα στα ελλομβουλγαρικά σύνορα. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί δεν θέλουμε δομή στο Δήμο Συνδικής. Να ξέρετε ότι η απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση για το 1% του λαθρομετανάστες, είμαστε καλυμμένοι. Ναι, σαν Δήμος Ερών, και σαν νομός. Και, ο νομός και σαν νομός και σαν Δήμος. Είμαστε καλυμμένοι. Μάλιστα. Εκεί φέραν την πρόβαση ότι η δομή θα είναι κλειστή. Δεν παίζει ρόλο, λέει, το 1% όταν η δομή είναι κλειστή. Α. Και προχθές την Τρίτη που έκανα μια επίσκεψη να δω ποιες είναι οι συνθήκες εκεί πέρα, γιατί άκουγα διάφορα σαν αντιδήμαρχος, έπεσα την ώρα που γινόταν η παράδοση από την αστυνομία στη ΔΟΜ. Στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ωραία, ήταν οι δικηγόροι εκεί πέρα και τα συζητήσαμε. Πάλι βέβαια ο κόσμος αντέδρασε εκεί πέρα τα γύρω χωριά. Την άλλη μέρα πάρθηκε απόφαση ότι η δομή θα γίνει κλειστή. Τώρα οι πόρτες είναι ανοιχτές και δεν μπορούν να φύγουν λόγω κορονοϊού, το ξέρετε τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση. Και ακούγεται ότι πάλι θα γίνει κλειστή δομή. Τι να σας πω, έχει γίνει ένα παιχνίδι σαν του Χότζα, το φούρνο έχει γίνει. Μα εδώ υπάρχει το οξύμορο, κύριε Ανιδήμαρχε. Πώς είναι δυνατόν να παρέδωσε η αστυνομία στον ΔΟΜ, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι τα παίρνουμε από τον ΔΟΜ και τα πλέον τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Ίδια. Γι' αυτό άλλωστε αναζητούν και διοικητή. Φαντάζομαι, ξέρετε, ότι βγάλανε προκήρυξη για την θέση. Ναι, την έχω δει την προκήρυξη για μια θέση διοικητή. Άρα λοιπόν, ποιος θα κάνει κουμάντο στη δομή αυτή, η κυβέρνηση ή ο ΔΟΜ? Νομίζω ότι κάποιοι σας εμπέζουν. Την Τρίτη το απόγευμα που ήμουν, κύριε Γιάννη, εκεί πέρα, είπαν ότι από τις 6 ώρα αναλαμβάνει πέρα τα κλειδιά εδώ και αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη δομή εκεί πέρα. Ήδη βγαίνανε και συζητούσαν γιατί έχουν. Στη εδώ μέσα είναι Αφγανοί, Πακιστανοί, Βούλγαροι, έχουν από όλες τις φυλές. Είναι 23 φυλές μέσα στην δομή εκεί. Πόσα άτομα πει συνολικά? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 άτομα. Σήμερα άκουσα ότι φέρουν άλλα 200. Α, τώρα είχα μια πληροφορία, έρχονται άλλα 200. Μάλλον σίγουρα από τα νησιά, από τα καράβια τους κατεβάζουν και τους φέρουν εκεί. Μάλιστα. Όπου η κατάσταση εκεί πέρα νομίζω με σκηνές δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε. Να σας πω, οι συνθήκες είναι απάθονες. Δεμένο σκυλί δεν κάθεται εκεί πέρα. Η θερμοκρασία το βράδυ πέφτει μείον 5. Τις μέρες βρέχει, είναι ρέμα. Είναι μέσα ρέμα αυτοί οι άνθρωποι. Το κρύο είναι. Μικρά παιδιά ασυνόδευτα είναι πάρα πολλά που είδα εγώ, 2-3 χρονών. Μάνες με τα μικρά παιδιά στις αγκαλιές, έγκυες γυναίκες, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αν θέλετε να δούμε και το ανθρωπιστικό κομμάτι από εκεί και πέρα, τι να σας πω, και αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι, που τους φέραν εδώ πέρα, θα πρέπει λίγο να τους κοιτάξουμε. Εσείς ως Δήμος το διαχειριστήκατε στο θέμα όπως έπρεπε, γιατί διαβάζουμε ότι παραιτήθηκε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και στην επιστολή εντάξει, έστειλε... πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρτίζει γιατί είναι από το χωριό του, δίπλα το χωριό του στον Προμαχώνα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο παρετήθηκε, γιατί θα γίνει δομή. Εμείς, κύριε Γιάννη, κοιτάξαμε να δώσουμε την καλύτερη λύση, γιατί οι άλλες δύο λύσεις που ήθελαν να βάλει το Υπουργείο ήταν μέσα στα χωριά, καταλαβαίνετε. Φαντάστε να ανοίγαν οι πόρτες τώρα, τι θα γινόταν στα χωριά μέσα. Θα μπορούσε να ζήσει ο κόσμος εκεί στα χωριά, όταν σας είπα τα νηπιαγωγεία, τα γήπεδα, τα σπίτια είναι ένα μέτρο από τα στρατόπεδα. Εκεί απέχουν τρία χιλιάδες μέσα στο βουνό.
από την Εγνατία οδό είναι γύρω στα 2 με 3 χιλιόμετρα και τα χωριά το Πετρίτσι απέχει 7-8 χιλιόμετρα και ο Προμαχώνας 4. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι τώρα καλά, λόγω κορονοϊού είναι το κέντρο κλειστό, το καταλαβαίνουμε, αλλά το κορονοϊός θα περάσει σε 20 μέρες, σίγουρα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες θα τελειώσει. Θα περάσει. Εξέρω βγάλω αναπόφαση ότι θα είναι μένει εδώ μου, αυτές τις πληροφορίες που έχω, και ότι η αστυνομία πάλι θα έχει τον έλεγχο εκεί πέρα όπως ήταν παλιά. Μέχρι τώρα αν δραπετεύεις από τη δομή, ήσουν άμα έφευγες δραπέτες. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι όπως τους Έλληνες. Μπορεί να βγει έξω, λόγω κορονοϊού είναι μέσα κλεισμένοι. Αν και γύρω-γύρω στον περίγυρο εκεί πέρα βγαίνουν απ' έξω, παίζουν τα μικρά παιδιά. Φανταστείτε ένα, σαν ένας παιδικός σταθμός με μικρά παιδιά. Θα έρθουμε να κάνουμε ρεπορτάζ εκεί. Η κοινωνία εκεί, ο κόσμος, πώς έχει αντιδράσει σε όλη αυτή την κατάσταση? Τι λέει? Ο κόσμος δεν θέλει δομή στο Δήμο Σύνδικης, γιατί σας είπα, το 1% στα Δήμος είμαστε καλυμμένοι. Με την πρόφαση ότι θα είναι κλειστή η δομή και δεν πέσει, θα είναι φυλακή. Εκεί πάντως η κυβέρνηση. Και δεν μπορώ να καταλάβω η κυβέρνηση για ποιο λόγο έφερε δομή στο Δήμο Σύνδικης, ενώ είμαστε καλυμμένοι με το 1%. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή της κυβέρνησης. Στο Δήμο Σύνδικης, εδώ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μας κάνουν μία δομή. Έχουμε τόσα προβλήματα και μας φόρτωσαν ακόμα ένα άλλο πρόβλημα. Εγώ δεν το περίμενα αυτό και λόγω του. Και λόγω, θα σας το πω εγώ και δημόσια, και λόγω του Κώστα του Καραμαλή από εκεί, θεωρούσα ότι θα υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση τέλος πάντων απέναντι στον ομοσερών. Ναι, από εκεί πέρα όμως, στο επίπεδο της διαχείρισης της υγειονομικής κάλυψης αυτής της υπόθεσης, υπάρχουν γιατροί διαθέσιμοι, υπάρχουν άλλα μέσα, ούτως ώστε αυτός ο κόσμος. Όχι, άμα δεν αναλάβουν αυτοί εκεί πέρα εδώ με γιατρούς και τέτοια, ξέρετε ότι τα κέντρα υγείας εδώ σε εμάς υπολειτουργούν. Στη Ροδόπολη δεν υπάρχει το ασθενοφόρο. Τα 3-8 ώρα είναι καλυμμένα, τα 4 δεν υπάρχουν οδηγοί, δεν υπάρχουν γιατροί. Φαντάζεσαι τώρα χίλια άτομα να πηγαίνουν εκεί πέρα μέσα στα κέντρα υγείας, τα οποία υπολειτουργούν. Καταστάσεις είναι απαράδεκτες. Και γι' αυτό αντιδράει και η κοινωνία. Εσείς ποιες κινήσεις θα κάνετε από εδώ και στο εξής? Τι σκέφτεστε? Δεν σας άκουσα. Από εδώ και στο εξής, οι δικές σας ενέργειες ποιες θα είναι? Οι δικές μας ενέργειες είναι να παραμείνει αφού κάνανε η δομή κλειστή. Και μας είπαν ότι βοηθήστε για ένα μήνα, τέλη Μαρτίου θα τους πάρουμε. Αυτά τα έλεγε στο γραφείο μου ο κύριος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ναι, και όμως αλλάξανε. Από τη Σάμμο νομίζω ή από τη Χίο είναι ο κύριος Λογοθέτης. Αλλάξανε, με αφού προκυρήσουν θέση για διοικητή για ένα χρόνο, είναι δεδομένο, μπορείτε να θεωρείτε, πως θα κάτσουν τουλάχιστον ένα χρόνο. Προκήρυξαν και θέσεις για προσωπικό τώρα και τα ξέρετε, για 20 άτομα το τυράκι, να παραλάβουν προσωπικό. Το τυράκι είναι αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε, για να καμφθούν οι αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι λογικό. Ναι, αλλά με προσοχή. Εσείς ως Δήμος και εμείς θα ασχολούμαστε. Θα σου πω κάτι, και εγώ είμαι αντιδήμαρχος. Μπορώ να λέω ψέματα τα οποία σε 10 μέρες θα βγουν στην επιφάνεια, όπως μας είπε στο γραφείο μου ο κύριος αυτός ο λογοθέτης. Αν είναι δυνατόν. Ο κύριος λογοθέτης, πέρα από τις δεσμεύσεις που σας έδωσε, σας υποσχέθηκε κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη? Τίποτε. Αντισταθμιστικό δεν έπεσε στο τραπέζι ούτε ένα. Δεν ξέρω αυτά τα νούμερα πόσο είναι, 70 ευρώ κατά κεφαλή. Τι 70 ευρώ κατά κεφαλή, τι είναι αυτό? Μου φαίνεται, δεν ξέρω οι Δήμοι αν έχουν κατά κεφαλή αντισταθμιστικό για τους μετανάστες. Είναι τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση αντισταθμιστικά σε κάθε Δήμο. Ναι. Το είχε πει παλιότερα το Υπουργείο. Τώρα ένας Δήμος θα κάνει 20 και 30 ευρώ εκατομμύρια προϋπολογισμό, τώρα με τα 6-7 χιλιάρικα σώθηκε. Εμείς δεν θέλουμε δομή ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή στο Δήμο Συνδικής. Καταλαβαίνετε. Απόλυτα. Έχουμε τόσα προβλήματα εκεί πέρα. Είμαστε διακρίτες των σύνορων. Στα ελληνοβουλγαρικά και σκουπιανά σύνορα είμαστε. Και προκλήθηκε η αντίδραση της Βουλγαρίας, αν θυμάσαι, Γιάννη. Δεν ήθελε ο Βουλγαρός υπουργός άμυνας τους έφερε στρατεύματα εκεί στα σύνορα. Τα έχω ακούσει. Τυχόν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να περάσουν στην Βουλγαρία. 600 είναι τώρα. Θα έρθουν κι άλλοι 200, μας λέει ο αντιδήμαρχος. Θα έρθουν κι άλλοι μετά. Περιμέναμε από την κυβέρνηση να μας φέρει επενδυτές και μας έφερε μετανάστες. Και είμαστε, να ξέρετε, ένας τουριστικός δήμος. Πρώτος προορισμός. Για πολλούς επισκέπτες ο Δήμος Συνδίκης, ξέρετε, εκεί, με τη λίμνη και εκείνη. Και η Βηρώνια δεν είναι εκεί κοντά, κύριε Αντιδήμαρχε, με συγχωρείτε κιόλας. Είναι και τα Ιαματικά, δεν κάνω λάθος. Το Σιδηρόκαστρο, τα νερά του. Είναι το Άγκιστρο που έχει τις Ιαματικές πηγές. Και Σαββατοκύριακα έχει 300 άτομα. Είναι δίπλα το Άγκιστρο, είναι τα οχυρά του Ρούμπελ, είναι η λίμνη Κερκίνη. Βέβαια. Τα βουβάλια εκεί. Είμαστε γεμάτο ξενοδοχεία, τα βουβάλια τα πάντα. Η Κερκίνη, το ξέρετε, είναι πρώτος προορισμός για όλους επισκέπτες. Φυσικά το ξέρουμε, τα πορόγια πανέμορφα. Τα άνω πορόγια, ναι. Τα άνω πορόγια. Βέβαια, είναι ωραία μέρη. Έρχονται από όλη την Ευρώπη, για να σου πω, και από όλο τον κόσμο. Γιατί τα ζω καθημερινά. Είμαι εδώ στα χωριά αντιδήμαρχος εδώ και πολλές τετραετίες και τα ζω καθημερινά. Και μας φέρανε μετανάστες, αν είναι δυνατόν. Ο κύριος Δήμαρχος τι λέει? Γιατί προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, να ακούσουμε την άποψή του, αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό. Ποια είναι η δική του θέση? Ο Δήμαρχος είναι αντίθετος. Είπαμε, δεν θέλουμε δομή στο Δήμο.
τότε. Έχουμε τέσσερις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, τέσσερις φορές. Απλά τότε ο Δήμαρχος είχε κάνει μια συμφωνία από ό,τι διαβάσαμε με άλλους τρεις επικεφαλείς παρατάξεων, προφανώς για να βοηθήσουν Όχι. την κυβέρνηση. Και... για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, ο Δήμαρχος, όταν η απόφαση, γιατί ο κύριος λογοθέτης είπε στο κράτος δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ότι η δομή θέλετε δεν θέλετε θα γίνει στο Δήμο Συνδικής, εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε την καλύτερη λύση. Η καλύτερη λύση δεν ήταν ούτε η Ροδόπουλη ούτε η Βερόνια. Βεβαίως. Είναι το κλειδί που είναι μέσα στα βουνά, είναι μια ρεματιά που απέχει από χωριά. Έτσι. Δεν είναι λύση να βάλεις μετανάστες ένα χωριό μέσα. Σωστό. Είναι λύση. Όχι, 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 συμφωνώ. Και άλλωστε και τώρα που και είναι αυτή... μια περιοχή που όλοι είναι υπερήλικες. Μα είναι και αυτό μια άλλη ερώτηση. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι όταν τελειώσουν αυτά και βγαίνουν έξω, πού θα πηγαίνουν να πάρουν τα χριώδη? 5 χιλιόμετρα πεζοπορία θα κάνουν, δεν είναι μέσα στα βουνά. Πού θα πάνε αυτοί? Ενδεχομένως θα τους εξυπηρετεί ο ΔΟΜ. Από εκεί για να πάνε στο Σιδρόκα, στον Πετρίς θέλει 2 ώρες ποδαλόδρομο. ΜΚΟ έχουν εμφανιστεί εκεί? ΜΚΟ. Δεν έχω δει ΜΚΟ. Είδα τις ΔΟΜ και τους δικηγόρους και το προσωπικό της ΔΟΜ. Εντάξει, ΔΟΜ είναι ένας διεθνής οργανισμός. Το άλλο το κουφό να σας πω. Βάλανε security σε μια ανοιχτή δομή. Τι ρόλο παίζει security, μπορείτε να πείτε? Τι να σας πούμε, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά όλα ό,τι γίνονται πλέον στην Ελλάδα αγγίζουν τα όρια του παραλόγου εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά αυτό πια είναι στη λογική της αποσυμφόρησης των νησιών, αντιλαμβανόμαστε. Αλλά δεν είναι δυνατόν η αποσυμφόρηση εκεί να σημαίνει φόρτιση κάπου αλλού. Ο κύριος Μηταράκης να κάνει αποσυμφόρηση στο νησί το δικό του και να έχουμε συμφόρηση εμείς. Ωραία. Ναι. Και γιατί δεν εφαρμόζουν το 1% που είπανε? Ο Δήμος Ειδικής είναι καλή μας, πάνε σε άλλο Δήμο. Δεν υπάρχουν Δήμοι στην Ελλάδα? Να εφαρμόσουν αυτό που λέγανε προεκλογικά. Όταν λέτε ότι είστε καλυμμένος, υπάρχει κάποια άλλη δομή στην οποία φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες? Έχει ένα ξενοδοχείο που έχει 160 μετανάστες. Είμαστε καλυμμένοι στο 1%. Πού είναι αυτό? Στο Σιδρόκαστρο. Σκέφτεστε να διαμαρτυρηθείτε εδώ στον Υπουργό, τον κύριο Καράγουλου, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ετζικώστα, να κάνετε? Σίγουρα τώρα, αυτή τη στιγμή επειδή δεν βγαίνουν έξω. Καλά, τώρα, αλλά ο κόσμος όλος είναι ανάστατος. Ανάστατος είναι όλος ο κόσμος του Δήμου Συνδικής. Για αυτό που κάνουν σε εμάς χωρίς να μας ρωτήσουν. Ενώ είχαν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μία-δύο, τέσσερις σας είπα αποφάσεις. Κατάλαβα. Όχι, το έγινε... ο κύριος Λογοθέτης πολύ ξεκάθαρα, αφού σας είπε ότι το κράτος θα επιβάλλει την άποψή του, νομίζω ήταν σαφής ο κύριος Λογοθέτης. Και το επέβαλε. Εγώ σας είπα στο γραφείο μου, γιατί είναι το Αντιδημαρχείο στη Ροδόπολη, όταν ήταν γίνει στη Ροδόπολη και μέσα έγινε συζήτηση όταν ήρθε και το περιμέναμε από την Αθήνα. Και είπε, θα έρθω στη Ροδόπολη να πιω καφέ αν δεν τους πάρω από εδώ και αν η δομή δεν είναι κλειστή. Να με δείρετε, έλεγε, εκεί ήμουν μπροστά του, δίπλα του καθόμουνα. Μάλιστα. Και όμως αυτά ανατράπηκαν όλα σε 2 εβδομάδες. Αλλάζουν αυτά. Μάλιστα. Με τον κορονοϊό προβλήματα τώρα αντιμετωπίζετε ή είστε εντάξει? Δόξα τω Θεώ δεν υπάρχει προβλήματα και βλέπει το νομός Φερών εδώ και 10 μέρες δεν εμφάνισε άλλο κρούσμα. Έμεινε σταθερό στα 9 κρούσματα που είχε. Μάλιστα. Έχει καλό καιρό τώρα, πιστεύουμε η θερμοκρασία να τον εξαφανίσει. Σήμερα έχουμε λιακάδα εδώ και 2 μέρες, έχει λιακάδα εδώ η περιοχή μας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πείτε μια μέρα να φιλοξενήσουμε, σας είπαμε, τουριστικός Δήμος, τη Λίμνη. Βεβαίως θα έρθουμε, κύριε Δήμαρχε. Πού θα πρωτοπάμε? Όχι, είναι έχουμε... ωραία, Κερκίνη, τι λες, το είναι πανέμορφα. Είναι μέσα στη Λίμνη, έτσι. Τα γνωρίζετε αυτά εδώ. Τα γνωρίζουμε, είμαστε χιλιάδες επισκέπτες. Τα γνωρίζουμε και θα έρθουμε να αναδείξουμε και το πρόβλημα εκεί στο κλειδί. Θα τα πούμε εκεί, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιμονή. Αλλά δεν πάβει, λέμε δεν θέλουμε, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες, το καταλαβαίνετε, απάνθρωπες είναι οι συνθήκες. Μα το είπατε. Ούτε εγώ προχθές έκατα μέχρι ώρα 12, το κρύο ήταν τόσο πολύ, μικρά παιδιά έξω 2-3 χρόνια ασυνόδευτα, δεν ξέρω πόσα είναι, άκουσα γύρω στα 60-70. Η κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους είναι δραματική εκεί. Δεν είναι ζωή αυτή που ζουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί εδώ. Μάλιστα. Λέμε εμείς την άποψή μας, δεν τους θέλουμε, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και το ανθρωπιστικό. Να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αντιδήμαρχε. Εννοείται. Με αυτό λέμε πάνω απ' όλα. Ευχόμαστε καλό Πάσχα, κύριε Αντιδήμαρχε. Εγώ σας εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους τους. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.